ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας για να αναγγείλουμε το 6ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Off-Road Triathlon της Εξτέρα και του Δήμου Βάρης Μπούρλας Μιναγμένης. Κύριε Κωνσταντέλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φιλοξενείτε σε αυτό τον πανέμορφο τόπο. Καταρχήν, σε αυτό τον πανέμορφο χώρο και γενικότερα για όλη τη στήριξη και τη συνεργασία σας. Θα σας καλέσω μετά να μας πείτε και δύο λόγια. Ναι. Γι' αυτό. Να αρχίσουμε με λίγο έμπνευση. Για να δούμε λιγάκι γιατί μιλάμε. Γιατί το τρίαθλο παίρνει τα πάνω του με πάρα πολύ ταχύς ρυθμούς. Αυτά είναι τα πρώτα εξέρα που γίνονται στην Ελλάδα, στη Λίμνη Πλαστήρα. Και τα δύο τελευταία που γίνανε στον υπέροχο χώρο της Βουλιαγμένης. Δύο αποστάσεις, πάρα πολλοί αθλητές από όλο τον κόσμο, πολλές κατηγορίες. Δείχνει όντως εντυπωσιακό και είναι. Αντιμετωπίσαμε με δέα στο δρομικό κίνημα στην Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια και το είδαμε να αναπτύσσεται ραγδαία. Τώρα τα Σκύπρια έχει πάρει το τρίαθλο και αναπτύσσεται ραγδαία. Προσφέρει πολύ μεγαλύτερη συγκίνηση, είναι πολύ πιο εντυπωσιακό και πόσο μάλλον αυτό το τρίαθλο, το τρίαθλο το off-road, το οποίο γίνεται σε ορεινό έδαφος, το τρέξιμο και το ποδήλατο και προσφέρει τρομερή αγωνία, προσφέρει τρομερή ένταση και κερδίζει όλο και περισσότερο κόσμο και σαν θέαμα για τους θεατές και σαν εμπειρία για τους αγωνιζόμενους. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και να του δώσω το λόγο για να μας πει δύο λόγια για τη συνεργασία μας. Κύριε Κωνσταντέλο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, να καλωσορίσω σήμερα στο Δημαρχείο της πόλης μας όλους τους ανθρώπους των μέσων επικοινωνίας. Να πω ότι είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μας, γιατί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά μαζί με την Εξτέρα, μάλλον η Εξτέρα μαζί με τον Δήμο να φιλοξενεί την εκδήλωση, ανοίγουμε τα πανιά μας για την επόμενη τρίτη κατά σειρά εκδήλωση στην περιοχή. Θεωρούμε ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί και έχουμε μάθει πάρα πολλά από τους ανθρώπους της Εξτέρα, γιατί νομίζω ότι είναι επαγγελματίες αυτό που κάνουν και πέραν ότι είναι επαγγελματίες, είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν πάρα πολύ το να οργανώνουν αγώνες ορεινού τριάθλου, να κινούνται με έναν εξαιρετικό τρόπο και μια πολύ καλή μεθοδολογία στην διαδικασία οργάνωσης μεγάλων αθλητικών event με ανθρώπους από το εξωτερικό και βέβαια εμείς έχουμε την χαρά να προσφέρουμε την ομορφιά της πόλης μας, κυρίως τις όμορφες διαδρομές, τα τοπία, τη θάλασσα, την οποία παρεπιπτόντως την προστατεύσαμε πέρσι από τη μεγάλη καταστροφή η οποία έπληξε το Σεπτέμβρη δυστυχώς τον όμορφο Σαρονικό. Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία για την πόλη μας, η οποία ουσιαστικά υποδέχεται αθλητές από όλη την Ιφίλιο αλλά και από τη χώρα και συμμετέχει σε μια γιορτή, η οποία είναι γιορτή αθλητισμού. Είναι το μεγαλύτερο από τα αθλητικά event τα οποία διοργανώνονται στην περιοχή μας και νομίζω ότι η συνεργασία με τους ανθρώπους της Εξτέρα είναι πλέον σε τόσο καλό επίπεδο που πραγματικά μπορούμε με κλειστά μάτια να τους εμπιστευτούμε για οτιδήποτε έχει σχέση με τις δραστηριότητες της, αλλά κυρίως με τον αθλητισμό και τον άνθρωπο. Οι υπηρεσίες του Δήμου και οι υποδομές τίθενται στην διάθεση αυτού του μεγάλου αθλητικού event, στο μέτρο και το βαθμό βέβαια που εμείς μπορούμε να
υποστηρίξουμε τις διαδικασίες αυτές και θεωρούμε πραγματικά πολύ τυχερή την πόλη μας να υποδέχεται αυτό το πραγματικά συγκλονιστικό event. Πέρσι είχα υποσχεθεί στους ανθρώπους εξτέρα ότι θα είχα κάνει προπόνηση για να συμμετέχω κι εγώ. Τελικά αθέτησα την υπόσχεσή μου, δεν κατάφερα να κάνω προπόνηση, αλλά θα συνεχίσω να το παρακολουθώ, κύριε Κώστα, ως θεατής και ως χειροκροτητής στον τερματισμό. Δεν έχω να πω πολύ περισσότερα πράγματα, απλά και μόνο θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό αθλητικό γεγονός, το οποίο δίνει φως και σε αυτό το συγκεκριμένο άθλημα, το ορεινό τριάθλο, αλλά δίνει φως και στην πόλη μας, κάτι το οποίο μπαίνει μέσα στη λογική της εξωστρέφειας της πόλης, που για μας είναι μία από τις σημαντικότερες κατευθύνσεις στις οποίες έχουμε στην πολιτική μας. Καλώς ήρθατε λοιπόν και ελπίζω να σας δούμε όλους και στους αγώνες να έχουμε πετυχημένους, καλούς και οργανωμένους αγώνες όπως και τις προηγούμενες δύο φορές. Ευχαριστούμε πολύ. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι αυτός ο αγώνας μετά τον κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας είναι ο αγώνας ο οποίος συγκεντρώνει τους περισσότερους ξένους αθλητές που έρχονται κοντά μας. Και δεν ξέρω, φαντάζομαι θα συμφωνείτε μαζί μου ότι αν στην Ελλάδα αξίζει πια να έχουμε προοπτικές και να προωθούμε κάτι, αυτό είναι το να έρχεται ο κόσμος εδώ, ο τουρισμός και ειδικά ο αθλητικός τουρισμός. Εξωστρέφεια, όπως το είπατε κι εσείς. Να προχωρήσουμε λοιπόν για να δούμε, να δούμε και τους σπονσορές μας, να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ο ΠΑΠ, κλασική αξία, πάντα κοντά μας. Η Ford επίσης αγαπημένη μας, δίπλα μας πάντα. Η Vicos την απολαμβάνεται και εδώ και σε πολλά αθλητικά δρόμενα της χώρας. Η Omnicraft και η αθλητική μας supporters, η Arena και η Sofron. Λοιπόν, τι είναι. Εντάξει, ξέρουμε τι είναι το τρίαθλο. Κολυμπάς, βγαίνεις, αλλάζεις, κάνεις ποδήλατο. Αλλάζεις τρέχοντας. Αλλάζεις τρέχοντας. Πετάς τη στολή, τα γυαλάκια και το σκουφάκι. Καβαλάς ποδήλατο, βάζεις κράνος. Καβαλάς ποδήλατο, φεύγεις. Αφήνεις το, πετάς το ποδήλατο όταν τελειώνεις. Πετάς και το κράνος, βάζεις δρομικά παπούτσια και τρέχεις. Το off-road τρίαθλο όμως είναι πολύ πιο συγκλονιστικό από αυτό, γιατί όλα αυτά γίνονται σε ορεινή επιφάνεια, όπως είπαμε, και είναι κάτι παραπέρα. Είναι δηλαδή το κορυφαίο τρίαθλο που μπορεί να προσφέρει συγκίνηση σε έναν αθλητή. Και αυτό το τρίαθλο, και σε εξαίρετο το τρίαθλο, είναι το μοναδικό off-road τρίαθλο που γίνεται στην Ελλάδα, έτσι, δεν υπάρχει άλλο. Δεν έχει. Λοιπόν, 32 χώρες από όλο τον κόσμο λαμβάνουν μέρος σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οι 12 είναι ευρωπαϊκές. Είμαστε στις top 6, κύριε Κουμάγιαλη. Σωστά. Είμαστε στις top 6. Σπάνια έχει τέτοιες πρωτιές η μικρή χώρα μας. 40.000 αθλητές σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα και πάρα πολλά groups. Δηλαδή, έχουμε elite αθλητές, έχουμε professionals, έχουμε επαγγελματίες. Έχουμε age groupers σε όλα τα age groups. Έχουμε amateurs, έχουμε beginners, έχουμε παιδιά, έχουμε relays που παίρνουν όλες αυτές οι κατηγορίες. Από όλες αυτές οι κατηγορίες, δηλαδή οι τρεις πρώτοι, παίρνουν πρόκριση για τους τελικούς που γίνεται στο Μάουι της Χαβάη. Ήθελα εδώ να πάω λίγο πίσω σε μία διαφάνεια για να δείτε πώς εμείς κουβαλάμε το όπλο μας, για να είμαστε και λίγο επίκαιροι. Αυτό είναι το δικό μας το όπλο. Και καμιά φορά, άμα δεν μπορούμε να το καβαλάμε, το κουβαλάμε, το παίρνουμε στον νόμο και τρέχουμε. Έτσι, γιατί η επικαιρότητα λίγο μας έχει σοκάρει όλους. Αυτό που βλέπετε είναι το καταπληκτικό τερέν μας. Εδώ γίνεται το ορεινό τρέξιμο και το ορεινό ποδήλατο και φυσικά στην όμορφη θάλασσα που προστατεύσατε με τόσο κόπο γίνεται το κολύμπι μας. Ο δήμαρχός μας, δεν τα είπατε εσείς, θα τα πούμε εμείς για σας. Όσο πολύ αγκαλιάζετε το θεσμό αυτό, πόσο πολύ μας στηρίζετε, πόσο ευγνωμοσύνη νιώθουμε γι' αυτό και γενικότερα πόσο κοντά είστε στον αθλητισμό, έχετε όραμα και φυσικά διαθέτετε και το τέλειο τερέν για την Εξτέρα, που είναι ο ιδανικός τουριστικός προορισμός και που ελπίζουμε και φέτος να έχουμε, δεν έχουμε κλείσει οι συμμετοχές ακόμα,
Δεχόμαστε. Δεχόμαστε και ασφαλώς ακολουθώντας τη συνήθεια πρακτική της Ελλάδας, οι Έλληνες γράφουν τελευταία στιγμή. Οπότε μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε κοντά στις 200 εγγραφές, από τις οποίες περίπου 110 είναι ξένοι αθλητές. Οι Έλληνες θα γραφτούν την τελευταία στιγμή. Έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνε? Πάντα έτσι. Να σε παρουσιάσω και επίσημα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μητροπαπάς είναι ο director της Εξτέρα Γκρις και της Τριμόρ και θα ήθελα να μας πεις και εσύ δύο λόγια. Είμαι ο συνεχιστής του Κωνσταντίνου του Κουμάρια, γι' αυτό το λόγο υπάρχει εδώ ο Κωνσταντίνος. Εξακολουθεί να βρίσκεται στις τάξεις του Εξτέρα. Ο Κωνσταντίνος πλέον είναι στο marketing της Ευρώπης του Εξτέρα, οπότε ουσιαστικά είναι άμεσος συνεργάτης μας. Και ένας από τους λόγους για τους οποίους το Εξτέρα την Γκρις προτείνεται να προβάλλεται περισσότερο και στο εξωτερικό. Θέλω πριν ξεκινήσουμε να σας δώσω μια εικόνα για το τι είναι το off-road τρίαθλο. Πώς ξεκίνησε πάντα το τρίαθλο γενικότερα, σε τρία λεπτά θα σας δώσω μια εικόνα. Κάποιοι στρατιωτικοί πριν από 40 χρόνια, γυρίζοντας στην Αμερική μετά από κάποιους πολέμους, δεν ξέραν τι να κάνουν και ξεκινήσαν να σχεδιάσουν να κάνουν το Ironman. Το Ironman είναι ένας αγώνας τριάθλου δρόμου, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Δηλαδή, να σκεφτείτε ότι το τρέξιμο στο τέλος είναι ένας μαραθώνιος. Το ποδήλατο είναι 180 χιλιόμετρα και το κολύμπι, που είναι το μικρότερο, είναι γύρω στα 4 χιλιόμετρα, 3.900. Στη συνέχεια, για να το κάνουν πιο δημοφιλές και να έχει μεγαλύτερη συμμετοχή, μπήκαν στην διαδικασία να το κάνουν μισό. Δηλαδή, κάνουν το half Ironman και έγιναν ακριβώς οι μισές αποστάσεις. Ακολούθως, προκειμένου να γίνει Ολυμπιακό άθλημα το 2000, έπεσε ακόμη στο μισό και πλέον μιλάμε για Ολυμπιακό και μισό Ολυμπιακό. Το Εξτέρα είναι κάτι το οποίο ακολούθως έγινε με σκοπό να γίνει κάτι αντίστοιχο έξω από τον δρόμο. Όλο το Ironman έχει ολοκληρωθεί στη Χαβάη, επίσης στη Χαβάη έγινε και το Εξτέρα και αυτό που ακολούθησε είναι να γίνει ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, να διοργανώνονται αγώνες Εξτέρα όπως και Ironman σε όλο τον κόσμο. Για το Εξτέρα που μιλάμε, στην Ευρώπη όπως ακούσατε γίνεται σε 12 χώρες, μία από αυτές είναι η Ελλάδα. Και κάποιος αθλητής για να μπορέσει να πάει στους τελικούς, καταρχήν υπάρχει ένα πρωτάθλημα των elite αθλητών, που παίρνοντας μέρος σε διάφορους αγώνες βαθμολογούνται και κερδίζουν χρήματα στους τελικούς. Υπάρχει όμως και πρόκριση αθλητών, οι τρεις πρώτοι κάθε ηλικιακής κατηγορίας, γι' αυτό και μιλάμε για age groupers, οι οποίοι προκρίνονται και πηγαίνουν στους τελικούς στη Χαβάη. Πέρσι είχαμε την τύχη και είχαμε τρεις Έλληνες στους τελικούς στη Χαβάη. Είναι ο Γρηγόρης Σουβατζόγλου, η Νάντια Σιτζανάκη και ο Πολυδέκης. Ναι, είναι τρεις αθλητές οι οποίοι διακρίθηκαν κιόλας εκεί. Γενικά είναι ένα σπορ το οποίο σιγά σιγά μεγαλώνει στην Ελλάδα, έχει όλο και περισσότερες συμμετοχές. Βέβαια οι προοπτικές, και εκεί θέλουμε τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι προοπτικές είναι πολύ μεγάλες. Θα σκεφτεί κανείς ότι τρίαθλο off-road μπορεί να κάνουν και οι αθλητές που, οι περισσότεροι αθλητές off-road είναι εκείνοι που κάνουν παλιότερα δρόμο και αγάπησαν ξαφνικά τον βουνό. Έχουμε λοιπόν γύρω στους 1.700-2.000 τριαθλητές δρόμου στην Ελλάδα και περίπου 250-300 off-road. Το δυνητικό κοινό που θα ασχοληθεί, οι δυνητικοί αθλητές που θα ασχοληθούν με το off-road τρίαθλο είναι όλοι αυτοί, καθώς επίσης και εκείνοι οι οποίοι κάνουν mountain bike, κάνουν running στο βουνό και όλα αυτά. Και πολλοί ακόμα που δεν το ξέρουν από τι. Λοιπόν, το προλόγησε τον Κωνσταντίνο του Κουμάρια, δεν θα γινόντουσαν όλα αυτά, δεν θα γινόταν τίποτα από όλα αυτά. Δεν υπήρχε ο Κωνσταντίνος του Κουμάρια, ο εμπνευστής του πρώτου off-road τριάθλου στην Ελλάδα, της Εξτέρα, ο οποίος πλέον έχει γίνει Ευρωπαίος marketing manager των Εξτέρα. Και θα ήθελα, Κωνσταντίνε, έτσι ένα απόσταγμα από όλα αυτά τα χρόνια. Τι σου έχει μείνει, τι θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας? Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ιδιαίτερη χαρά να είμαι εδώ μαζί με τους συνεχιστές των αγώνων Εξτέρα στην Ελλάδα και φυσικά με τον φίλο και αγαπημένο Δήμαρχο Βάρης Πουλαβιαγμένης, τον κύριο Κωνσταντέλο, ο οποίος ήθελα να σταθώ εδώ από την πρώτη στιγμή, όταν πριν από 3 χρόνια ήρθαμε και προτείναμε εδώ στο Δήμο την συνέχιση των διοργανώσεων της Εξτέρα μετά τη λίμνη Πλαστήρα, στην οποία βρισκόμασταν 3 χρόνια. Από την πρώτη στιγμή συμφώνησε και όχι μόνο αυτό, όπως είπατε προηγουμένως, δεν είναι λίγα τα πράγματα που προσφέρει ο Δήμος, δεν είναι μόνο η εκπληκτική τοποθεσία του Δήμου Βάρης Μπουλαβιαγμένης, αλλά και η στήριξη από τους υπαλλήλους και τα στελέχη του Δήμου, οι οποίοι συμβάλλουν τα μέγιστα στο να γίνει αυτός ο αγώνας με ασφάλεια και επιτυχία. Βρισκόμαστε σε ένα αστικό κέντρο,
Η διοργάνωση διασχίζει το μεγαλύτερο κομμάτι της πόλης. Περνάμε μέσα από κατοικημένη περιοχή, εκτός από τα όμορφα κομμάτια του ορεινού κομματιού πάνω από τη γέννη της Βουλιαγμένης και του λόφου της του Πευκοτού. Άρα διασχίζουμε περισσότερα από 60 σημεία μέσα στην πόλη και τόσο η συμμετοχή και η κατανόηση των κατοίκων όσο και η συνεργασία με τους υπαλλήλους του Δήμους πρέπει να είναι άψογη και ήταν άψογη αυτά τα 2 χρόνια και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχιστεί και τη φετινή χρονιά για να γίνει ο αγώνας πετυχημένος. Εγώ ξεκίνησα σαν διοργανωτής φέρνοντας τους πρώτους αγώνες της Εξέρα στην Ελλάδα πριν από 5 χρόνια. Καταφέραμε να το ελληνικό κοινό να αγαπήσει το off-road τρίαθλο αλλά και τις υπόλοιπες διοργανώσεις Εξέρα που πραγματοποιούμε στην Ελλάδα. Είναι ένα αγώνισμα εκπληκτικό, δίνει τη δυνατότητα σε απλούς καθημερινούς ανθρώπους να έρθουν σε επαφή με τη φύση, κάτι που τόσο πολύ χρειάζονται όλη σήμερα. Το περιβάλλον είναι καθαρά ορεινό και μέσα στη φύση, τελείως διαφορετικό από το μονότονο περιβάλλον του να κινείσαι στους δρόμους με κίνηση αυτοκίνητα και φόβο να χτυπήσεις. Καταφέραμε σιγά σιγά να εξελίξουμε αυτή τη διοργάνωση και να γίνει μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις, η οποία ανέφερε η κυρία Λιμπεροπούλου προηγουμένως το Μαραθώνιο της Αθήνας. Ήθελα να δώσω μερικά στοιχεία μέσω από τη θέση μου τώρα, που μάλλον αυτό έδειξε ότι κάτι κάνουμε καλά εδώ στην Ελλάδα. Έχω αναλάβει από εδώ και 1,5 χρόνο ως διευθυντής marketing της Εξέρα στην Ευρώπη, έχοντας αυτό το know-how της ελληνικής διοργανώσεις και φυσικά το προηγούμενο επαγγελματικό μου παρελθόν, και είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να εκπροσωπώ την Εξέρα πλέον στην Ευρώπη και σε άλλες διοργανώσεις στον κόσμο. Επίσης, θέλω να αναφέρω ότι επιλέξαμε τον κύριο Μητρόπαπα και την ομάδα του να συνεχίσει τους αγώνες έχοντας μία εμπειρία από προηγούμενες διοργανώσεις. Μέχρι τώρα έχουν ήδη πραγματοποιήσει δύο από τις διοργανώσεις Εξέρα στην Ελλάδα με απόλυτη επιτυχία και είναι σίγουρος ότι και η φετινή διοργάνωση εδώ στην Βουλιαγμένη θα στεφθεί και αυτή με απόλυτη επιτυχία. Αναφέροντας πριν, όπως είπε η κυρία Λεμπεροπούλου για το Μαραθώνιο, εκτός από τη μεγάλη δημοσιότητα που λαμβάνει το Εξέρα από τηλεοπτικά δίκτυα στην Ελλάδα και βλέπω αρκετούς εδώ πέρα δημοσιογράφους οι οποίοι έχει τύχει να με έχουν φιλοξενήσει στις εκπομπές τους αλλά και να έχουν κάνει αφιερώματα για το Εξέρα. Ήθελα να πω κάτι που προφανώς δεν το ξέρει και ο Δήμαρχος, εκτός από τον ΟΤΕ TV που έχει δει περισσότερες από 30 φορές τις παραγωγές 15 λεπτών που έχουμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια, ως Εξέρα Ευρώπης από το 2016 επιλέξαμε τους 6 καλύτερους αγώνες στην Ευρώπη και κάναμε παραγωγή η οποία αυτή τη στιγμή και πέρσι, το ίδιο θα γίνει και φέτος με τον αγώνα του 2017, έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από 168 χώρες και από 68 διαφορετικούς broadcasters σε όλο τον κόσμο μέσα από εκπομπές, διαφημίζοντας με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο τις ομορφιές της Βουλιαγμένης, αλλά δήμαρχες συμβάλλοντας και η Βουλιαγμένη με αυτές τις εικόνες στην προσέλκυση περισσότερων τουριστών, διαφημίζοντας την Ελλάδα γενικότερα. Θέλω να σε ευχαριστήσω και πάλι, να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για τη στήριξή του σε αυτή τη διοργάνωση και καλή επιτυχία που είναι σίγουρο ότι θα γίνει στους νέους διοργανωτές. Εγώ φυσικά μέσω του ρόλου μου θα είμαι εδώ για να στηρίξω και να βοηθήσω όπως και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης να στεφθεί και αυτός ο αγώνας με επιτυχία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούτε. Και σκυταλιδώθηκε στον Κωνσταντίνο Μητρόπαπα, τον Αναστάση τον Μητρόπαπα που δεν είναι εδώ σήμερα κοντά μας και στην Άννα την Καλλιμάχου. Αυτή είναι η τριπλή δύναμη της παρέας. Επειδή έχουν όραμα οι τριμόρινοι Εξέρα Γκρις, η ομάδα που βρίσκεται πίσω από καλά multi-sport, οργανωμένα multi-sport events, γεμάτη πάθος και αφοσίωση για ό,τι δημιουργεί, επιδιώκεται να προσφέρει και να ζήσει τη βέλτιστη εμπειρία. Εδώ τώρα φαντάζομαι ότι κοιτάτε το σήμα της νίκης που κάνει η κοπέλα και όχι κάτι άλλο. Είναι το πώς θα καρφώσει, είναι η μέθοδος. Είναι η κοπίνα. Είναι η μέθοδος της νίκης. Έχουμε και πολύ χιούμορ. Να δούμε και το πρόγραμμα εδώ, γιατί είναι μία μέρα το μεγάλο event, την Κυριακή. Αυτό όμως, επειδή φιλοξενεί κόσμο, οικογένειες, μικρά παιδιά,
και πάρα πολλούς θεατές, πλαισιώνεται από πάρα πολλά events, τα οποία θα τραβήξουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κωνσταντίνε, θα μας πεις δύο λόγια για τα παράπλευρα. Ναι. Η απόφασή μας ήταν να επεκτείνουμε τον αγώνα σε ένα event, να προσθέσουμε και άλλες δραστηριότητες και κυρίως να βάλουμε ένα cross-aquathlon για πιτσιρίκια, τους αυριανούς διαθλητές off-road ή on-road, καθώς επίσης και ένα fun race που έχει να κάνει με water triathlon. Παράλληλα όμως δεν έχουν μπει στο πρόγραμμα, το οποίο βρίσκεται μέσα στο στικάκι της τσάντα την οποία θα έχετε όλοι σας φεύγοντας. Υπάρχει όλο το πρόγραμμα αναλυτικά. Έχουν προσθεθεί όμως και πάρα πολλές άλλες δραστηριότητες για τον κόσμο ο οποίος θα έρθει το Σάββατο και την Κυριακή κοντά μας. Και αυτό το πρόγραμμα το οποίο θα έχετε στα χέρια σας δεν είναι και το τελικό, θα προσθεθούν και άλλα πράγματα. Αξίζει όμως να αναφερθεί το cross aquathlon που σας είπα, που είναι ένα aquathlon που θα γίνει για τα πιτσιρίκια τρέχοντας την άμμο και κολυμπώντας μέσα στη θάλασσα. Το water triathlon που θα γίνει με σάπο, με τρέξιμο στην άμμο και με κολύμπι, με εμπόδια. Θα γίνει όμως και ένα σκάκι σε σιμουλτανέ που θα έχουν τη δυνατότητα τα πιτσιρίκια να διασκεδάσουν μαζί με τους γονείς τους. Με έναν Ολυμπιονίκη του σκακιού Έλληνα, ο οποίος θα αντιμετωπίζει 10-15 ταυτόχρονα αθλητές, σκακίστες. Επίσης θα έχουμε ποδηλατική βραδυπορία για τα πιτσιρίκια και μια σειρά από άλλες δραστηριότητες, καθώς και πολιτιστικές δραστηριότητες, τις οποίες συμβάλλει ο ΑΠΑ, ο οργανισμός του Δήμου που ασχολείται με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Η βραδυπορία είναι ποιος θα πάει πιο αργά. Ναι, είναι μέσα σε δύο γραμμές, με ποδήλατα συγκεκριμένα, ξύλινα μάλιστα, θα ανακοινωθεί αυτό. Ποιο πιτσιρίκι θα μπορέσει να φτάσει πιο αργά απέναντι, χωρίς να πατήσει τις γραμμές και χωρίς να πατήσει κάτω. Και οι τελευταίοι έρχονται πρώτοι λοιπόν. Παρακολουθείτε τα βαλένα για να μπορέσει ο Δήμαρχος να συμμετάσχει κάπου. Να φτιάξουμε τον αγώνα για μένα. Καθώς και επίσης, σκάκι, νοσηγής, θα υπάρχουν επίσης ομιλίες με γνώμονα τον ενθουσιασμό και το inspiration, την έμπνευση στους νέους και στους υπόλοιπους. Γενικά η προσπάθειά μας είναι να το επεκτείνουμε, να βρίσκεται όλη την ημέρα το Σάββατο ο κόσμος στην πλάση και να ασχολείται με όλα αυτά, παράλληλα με τις παρουσιάσεις που θα γίνουν στους αθλητές και στους Έλληνες και ξένους αθλητές για τις προδιαγραφές του αγώνα. Και γενικά να το εκλαϊκεύσουμε λιγάκι το τρίαθλο, γιατί νομίζω ότι τρομάζει. Τρομάζει το τρίαθλο, το τρί, αυτό το τρί τρομάζει. Δεν είναι τριπλός μπελάς, είναι τριπλή χαρά. Για όποιον το έχει δοκιμάσει είναι πολύ σαφές και εμείς καλούμε τον κόσμο να το δοκιμάσει ή να δοκιμάσει ένα από τα τρία, αν θέλει να κάνει σκηταλοδρομία. Κάποια στιγμιότυπα. Τα λόγια είναι περιττά. Αυτός ο τερματισμός χέρι-χέρι με το παιδί σου απλά δεν υπάρχει για κάποιους. Όλα τα age groups, όλες οι ηλικίες είναι κοντά μας και διακρίνονται κιόλας. Παίρνουν οι τρεις πρώτοι κάθε κατηγορία, θα πάρουν σλοτ, θα πάρουν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Άλλος ένας τερματισμός. Γι' αυτό θα ήθελα να αναφέρω ένας από τους λόγους για τους οποίους έχουμε πολλούς ξένους αθλητές εδώ είναι ακριβώς για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μέσα από την επιλογή της χώρας και την επιλογή του ποιοι αθλητές θα βρίσκονται στην κάθε χώρα, διαλέγεις εκείνο τον αγώνα στον οποίο θα πάρεις μέρος και για να περάσεις ωραία σαν υπογονισμό, αλλά και για να πάρεις και την αντίστοιχη πρόκριση. Και όσο δεν την παίρνεις, γενικά στην επόμενη και την επόμενη. Και μάλιστα από ό,τι γνωρίζω ο Κωνσταντίνος, post marketing, σχεδιάζει το να δώσει κίνητρα σε αθλητές να συμμετέχουν σε περισσότερους αγώνες. Νομίζω ότι θα βρει βέβαια την κάτωση πώς θα συμμετέχει σε πάνω από 5-7 πόσους. Όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, πολλοί κόσμος ακούγοντας τρίαθλο θεωρεί ότι είναι δύσκολο. Σίγουρα στον αγώνα συμμετέχουν κορυφαίοι επαγγελματίες αθλητές που ουσιαστικά είναι η δουλειά τους. Εμείς ακόμα και σαν εξέρα γενικότερα, σίγουρα οι επαγγελματίες αθλητές είναι το κερασάκι στην τούρτα, αυτό που δίνει κύρος και αξία σε μια διοργάνωση. Αλλά η βάση ο πυρήνας, το 80% των συμμετεχόντων είναι οι απλοί εραστέχνες αθλητές όλων των ηλικιών και στον ελληνικό αγώνα τις προηγούμενες χρονιές αλλά και στους αγώνες του εξωτερικού. Έχουμε αθλητές από 13-14 χρονών μέχρι και αθλητές 75 ετών οι οποίοι συμμετέχουν στις διοργανώσεις. Υπάρχει μεγάλη επίσημη απόσταση που σίγουρα χρειάζεται κάποια τεχνογνωσία για να μπορέσει να τερματίσεις, αλλά υπάρχει μισή απόσταση, υπάρχουν και μικρότεροι αγώνες, αλλά και κίνητρα που θέλουμε να δώσουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο
στον κόσμο, προκειμένου να μπορεί να συμμετάσχει και να έρθει να ζήσει αυτή την εμπειρία του off-road triathlon. Άλλωστε και η διαδρομή εδώ στην Βουλιαγμένη, επειδή κακά τα ψέματα το ελληνικό κοινό δεν έχει την κουλτούρα την ποδηλατική ιδιαίτερα, γιατί το mountain bike είναι αυτό που είναι το πιο δύσκολο κομμάτι στο off-road triathlon. Γι' αυτό το λόγο και εμείς εδώ η διαδρομή έχει γίνει αρκετά βατή, προκειμένου κάποιος με κάποιες ελάχιστες προπονήσεις ή μια στοιχειώδη γνώση mountain bike. Άλλωστε, τα προηγούμενα χρόνια είχαμε καθιερώσει και είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, το συνεχίζουν και τα παιδιά φέτος. Πραγματοποιούμε προπονήσεις στη διαδρομή του αγώνα κάθε Σαββατοκύριακο, εδώ και περισσότερο από ένα μήνα, μέχρι και την τελευταία εβδομάδα πριν τη διοργάνωση, που μπορεί οποιοδήποτε τελώς δωρεάν, οποιοδήποτε ερασιτέχνης ή κάποιος που θέλει να δοκιμάσει, να έρθει. Συνοδεύουν πάντα άνθρωποι με εμπειρία, οι οποίοι εξηγούν τα μυστικά για το mountain bike, τους τρόπους για να κινηθεί κάποιος στις διαδρομές. Και δήμαρχε πάρα πολλοί κόσμος και από την περιοχή, και από πέρσι και φέτος συμμετέχει, παίρνει το ποδήλατό του, δεν χρειάζεται ακριβώς εξοπλισμός, αρκεί η διάθεση του να δοκιμάσεις και να χαρίσεις ουσιαστικά την εμπειρία και τη χαρά του τερματισμού σε μια τέτοια διοργάνωση. Να πούμε ότι στη χθεσινή προπόνηση ήταν ο Γρηγόρης ο Ζουβατζόγλου, ο οποίος βγήκε δεύτερος πέρσι στο Λιστή Χαβάη, μαζί με τον Πολυδεύκη και μαζί και με τον Ρώμα, τρεις πολύ μεγάλους διαθλητές, οι οποίοι έδειξαν μέχρι και στον τελευταίο της ομάδας, που ήταν γύρω στα 20 άτομα, τα μυστικά της διαδρομής και του τριάθλου του off-road. Οπότε αυτή η διαδικασία μοίησης είναι η καλύτερη, την αναφέρουμε σε εσάς γιατί εσείς είσαστε οι κήρυκες προς τα έξω, τους δημοσιογράφους, οι δημοσιογράφοι μάλλον, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί κάποιος να διαπιστώσει ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το κάνει ποτέ. Ναι, και αυτό είναι ένα από τα πολύ σημαντικά. Συγγνώμη, σας διακόψα, σας δώσω αμέσως το λόγο. Είναι ότι και εδώ θέλουμε τη βοήθειά σας. Ότι να σπάσουμε αυτή την αμηχανία που υπάρχει στον κόσμο για το τρίαθλο και για το off-road τρίαθλο. Εσείς θα μας βοηθήσετε σε αυτό. Και το υλικό είναι πάρα πολύ πλούσιο. Τα πλάνα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Σαν είδηση δηλαδή, είναι κάτι πολύ πιαστιάρικο που λέμε εμείς. Οπότε θέλουμε τη βοήθειά σας σε αυτό για να έρθει περισσότερος κόσμος και να δει ότι δεν είναι και τόσο τρομερό. Συγγνώμη που σας διέκοψα. Όχι, εγώ απλά θα ήθελα, επειδή το ξέχασα στην αρχική μου τοποθέτηση, να δώσω τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω και την διοίκηση της εταιρείας ακινήτων δημοσίου της ΕΤΑΠ, η οποία έχει την ιδιοκτησία και την διοίκηση, τη διαχείριση του χώρου που θα είναι ουσιαστικά το main event, που είναι η πλάζ της Βουλιαγμένης, γιατί ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Γιώργος Τεζάκης, ο οποίος ανταποκρίνεται με πάρα πολύ μεγάλη προθυμία στα αιτήματα του Δήμου για την διαχείριση του χώρου για εξωεμπορικές δραστηριότητες όπως αυτές μιας μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης. Θέλω λοιπόν να τους ευχαριστήσουμε και αυτούς γιατί μετέχουν ως σιωπηροί συνοδηγόροι σε αυτό το ταξίδι του εξτέρα στην Βουλιαγμένη. Και η βοήθεια της είναι πολύτιμη. Το είδαμε και στην τελευταία διοργάνωση που κάναμε την κολυμπητική που μαζεύτηκαν 700 κολυμπητές μέσα στην πλάση. Το πώς καταφέρουμε να τα ανταπεξέλθουμε σε αυτό. Και ασφαλώς τους ευχαριστούμε. Όπως και τον ΑΠΑ, την διεύθυνση τη δική σας του Δήμου, η οποία είναι το δεξιμασία. Και γενικά η ασφάλεια που υπάρχει στους αγώνες μας, που ενώ διεξάγονται στη φύση, και η φύση είναι ένα θέμα αυτό, ότι την απολαμβάνουμε αλλά χωρίς να επεμβαίνουμε πάρα πολύ, η διακριτική σας επέμβαση στην απλή σήμανση και στην απλή ασφάλεια των συμμετεχόντων είναι εντυπωσιακή. Σε αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε το ότι συνεχίζουμε την προσπάθεια του Κωνσταντίνου με απόλυτο σεβασμό σε μια περιοχή που είναι ακριβώς η φύση πάνω από τη λίμνη της Βουλιαγμένης. Η σήμανση της διαδρομής, η καθαριότητα και η αποκατάσταση μόλις τελειώσει η διοργάνωση να είναι τέτοια ώστε κανείς να μην μπορεί μετά από δύο μέρες να δει ότι εκεί πέρα έγινε κάποιος αγώνας. Μάλιστα. Και αυτή η επαφή με τη φύση βέβαια είναι μοναδική. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εννοείται, τους έχουμε δίπλα μας η Ελληνική Ομοσπονδία Μοντέρνου Πεντάθλου. Κύριε Τρομπούκη, είναι ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Τρομπούκης εδώ μαζί μας. Να σας πλησιάσω να μας πείτε κι εσείς δύο λόγια για την συνεργασία. Αν θέλετε εκεί. Ελάτε. Να μπορέσουμε να πάρουμε. Είναι πολύ σημαντικό που σας έχουμε και εσάς δίπλα μας, κοντά μας.
μας δίνει αυτοπεποίθηση και νιώθουμε γνωμοσύνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, η Ελληνική Ομοσπονδία Μοντέλου Πεντάθλου, όπου ανήκει το τρίαθλο από την επίσημη πολιτεία, χαιρετίζει πάντα τέτοιους αγώνες με παγκόσμιο και με μεγάλο της εξτέρα και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους οι οποίοι συνεισφέρουν στην ανάδειξη και του αθλήματος του τριάθλου, την εξτέρα φυσικά που διοργανώνει και ευχόμαστε κάθε επιτυχία που είμαστε σίγουροι ότι θα την έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτός είναι λοιπόν ο μελλοντικός μας αθλητής. Έτσι όπως τον βλέπετε, βρώμικο, αλλά αποφασισμένο. Θα λερωθούμε λιγάκι νομίζω έτσι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε όλους. Αυτά είναι τα οράματά μας, να αυξήσουμε τις δράσεις μας, όλο και περισσότερες, χωράνε πάρα πολλές. The sky's the limit, παιδικές δραστηριότητες, γιατί αυτό είναι το μέλλον. Μίση περισσότερο στο όφρο τρίαθλων, είπαμε να μην έχουμε μηχανία. Εδώ είμαστε, εδώ είναι τα παιδιά της ομάδας, να τους βοηθήσουν, να τους προπονήσουν δωρεάν, όπως ακούτε. Μέχρι και εξοπλισμό δίνουν, μου λέει, δεν θες ποδήλατο, θα σου φέρω εγώ, τι νούμερο είσαι. Λοιπόν, υπάρχει τρομερό κέφι και τρομερό μεράκι, ακόμα περισσότεροι ξένοι, εννοείται προβολή του πανέμορφου τόπου διεξαγωγής και το απόλυτο multi-sport event της Ευρώπης. Αυτό είναι κάτι άλλο, θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Εύχομαι να σας δώσουμε, να σας δώσαμε έμπνευση. Και βεβαίως, ναι. Και ο λόγος είναι σε εσάς. Αν έχετε κάποιες απορίες, κάποια ερώτηση, δήλωση συμμετοχής ίσως, κάποιος. Παρακαλώ. Να ρωτήσω λίγο την εκτίμησή σας όσον αφορά τους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες, με βάση και τα... Η εκτίμησή είναι ότι θα έχουμε περίπου 145 με 150 ξένους, μεταξύ των οποίων σίγουρα θα ξεπεράσουμε τους 25 ελίτ αθλητές, επαγγελματίες αθλητές, και συνολικά θα έχουμε γύρω στα 400 άτομα τα οποία θα λάβουν μέρος, ίσως μαζί με τις σχηματοδρομίες να φτάσουμε 450. Ωραία, και οι αποστάσεις που έχουν να διανύσουν να βρίσκονται. Οι αποστάσεις είναι δύο. Υπάρχει η μικρή απόσταση και η ολυμπιακή απόσταση, δηλαδή η σκληρή απόσταση που έχουμε το κολύμπι 750 μέτρα, το ποδήλατο είναι 10 χιλιόμετρα, 15 συγγνώμη, και το τρέξιμο είναι 5 χιλιόμετρα και ακριβώς τα διπλάσια είναι η ολυμπιακή απόσταση, η απόσταση του εξτέρα, δηλαδή 1500 μέτρα κολύμπι, 30 χιλιόμετρα ορεινό ποδήλατο και 10 χιλιόμετρα τρέξιμο. Είπατε καμία διαδικασία πρόκρισης. Η πρόκριση, όποιοι βγουν οι τρεις πρώτοι κάθε ηλικιακής κατηγορίας, κάθε 5 χρόνια αλλάζει η ηλικιακή κατηγορία, οι τρεις πρώτοι κάθε ηλικιακής κατηγορίας παίρνουν το σλότ για να πάνε στη Χαβάη. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι από όλες τις χώρες, 12 ευρωπαϊκές χώρες, οι τρεις πρώτοι κάθε ηλικιακής κατηγορίας θα προκριθούν για να πάνε στη Χαβάη. Στη Χαβάη νομίζω είναι, Κωνσταντίνα, γύρω στα 800 άτομα στους τελικούς. Σωστά το λες. Ο ελληνικός αγώνας αποτελεί και αυτός μέρος του ευρωπαϊκού και παγκοσμίου πρωταθλήματος εξτέρα με ένα σήμερο 35 χωρών σε όλο τον κόσμο και 17 χώρες από φέτος στην Ευρώπη. Δεχόμαστε συνέχεια χώρες. Όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, ως επίσημος αγώνας του παγκοσμίου πρωταθλήματος, η κορυφαίοι στη μεγάλη απόσταση μόνο της ηλικιακής κατηγορίας, ο αγώνας προσφέρει χρηματικά έπαθλα στους επαγγελματίες αθλητές. Οι επαγγελματίες αθλητές λοιπόν κυνηγάνε τα χρηματικά έπαθλα, οι ερασιτέχνες αθλητές αγωνίζονται. Οι κορυφαίοι από αυτούς, οι 2-3 κορυφαίοι αθλητές σε κάθε κατηγορία ηλικιακή, η οποία είναι ανά πενταετία σε άντρες και γυναίκες, έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν την πρόκρισή τους για τα τελικά του παγκοσμίου πρωταθλήματος που γίνεται κάθε χρόνο τέλος Οκτωβρίου στο Μάουι, στη Χαβάη. Στο οποίο συμμετέχουν περίπου 850 αθλητές από όλο τον κόσμο. Με τον ίδιο τρόπο, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος προηγουμένως, και αυτό είναι αρκετά σημαντικό, δίνεται η δυνατότητα σε Έλληνες αθλητές να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία. Έτσι, περισσότεροι από 5-6 αθλητές κάθε χρόνο Έλληνες κερδίζουν την πρόκρισή τους. Άρα, έχουμε αρκετά υψηλό επίπεδο στο αγώνισμα και από Έλληνες αθλητές. Βέβαια, από εκεί πέρα είναι δική τους επιλογή αν έχουν τη δυνατότητα, γιατί καταλαβαίνετε το κόστος του να ταξιδέψεις
στο εξωτερικό και ειδικά σκαβά είναι αρκετά υψηλό. Από εκεί και πέρα όμως έχουν τη δυνατότητα αυτοί οι αθλητές να λάβουν μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία. Και ήταν ιδιαίτερη χαρά πέρσι που ένας Έλληνας αθλητής είτε δεύτερος overall από όλους τους ξένους αθλητές στη Χαβάη, ο Γρηγόρης Βατζόγλου, ένας πρωταθλητής του τριάθλου. Κάποια άλλη ερώτηση για να ολοκληρώσουμε? Απορία? Συμμετοχή που σκέφτηκε κανείς τόση ώρα? Όχι, ε. Θα τις περιμένουμε. Σας ευχαριστούμε όλους πολύ. Καλό μεσημέρι και στο επανειδή. Σας περιμένουμε στις 29 Απριλίου στη Βουλιαρμένη. Κρέτα μου, κλείνοντας να πω ότι αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες και φορείς, οι οποίοι βοηθάνε ώστε να γίνουν αγώνες πραγματικότητας. Υπάρχουν ατελείωτες εθελοντικές ομάδες, Ερυθρός Σταυρός, Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστική, οι άδειες όλες που παίρνονται από όλους τους αρμόδιους φορείς για τη χρήση της φασκομιλιάς που είναι δήμαρχε και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια οι οποίοι συμπληρώνουν αυτό το πάζελ για να γίνει ο αγώνας πετυχημένος και φυσικά ακόμα μια φορά σε όλα αυτά τα στελέχη του Δήμου που στηρίζουν τη διοργάνωση του Δήμου. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.